Τώρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με πολλές αποκαλύψεις, να καλησπερίσουμε τη Χαρά Λεμονή από το δήμαρχη.gr. Καλησπέρα, Χαρά Λεμονή. Καλησπέρα. Αλλά και σε λίγες μέρες και το VoriaNews.gr. Έρχεται με πολλές έτσι αποκαλύψεις για τα τοπικά θέματα στο Βόρειο τομέα. Εδώ, Αγία Παρασκευή, Μαρούση, Βρυλίσια, Γαλάτσι, Ηράκλειο, Κυβισιά, Λυκόβρηση, Πεύκη, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, Παπάγου, Χολαργό, Πεντέλη, Φιλοθέη, Ψυχικό, Γαλάνδρη. Μια μεγάλη δημοσιογραφική δουλειά που έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα τον Πάντο Τζίφα. Ευχαριστώ και εγώ, Φίλιππε. Press1.gr. Πολλές αποκαλύψεις καθημερινά στο Press1.gr. Ναι, και να πούμε βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ ήδη για τις πρώτες καταγγελίες που έχουμε δεχτεί, αλλά και φυσικά του ανθρώπου. Θα τα πούμε σε λίγο. Στο Voria.gr που μας έχουν ήδη εμπιστευτεί. Σταυρούλα Λούρου, στη Fora.gr. Ο ηλεκτρονικός τύπος καλά κρατεί εδώ στην εκπομπή μας. Είναι το μέλλον άλλωστε. Πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάρα πολύ μεγάλη θεματολογία σήμερα. Είχαμε τον πυροβολισμό ενός 16χρονου επειδή δεν πλήρωσε σε ένα βενζινάδικο τη βενζίνη. Το πετρέλαιο, 20 ευρώ που είχε βάλει στο όχημα, ναι. Τον πυροβόλησε αστυνομικός. Ναι. Πάμε από εκεί, παρακαλώ πολύ. Ναι. Ωραία, πάμε. Να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Με πολλά στοιχεία όμως για το πώς έγινε. Έτσι? Να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί έτσι έχει βγει η είδηση. Ναι, το θέμα είναι προς τα έξω. Το θέμα τι έχει συμβεί. Υπάρχει ήδη, να πούμε, μια σύλληψη. Τι έχει γίνει. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα. Γύρω στη μία τα ξημερώματα, όταν ο νεαρός, ο 16χρονος Ρωμά, που ό,τι φαίνεται κιόλας είναι πατέρας και ενός παιδιού 1,5 ετών, έφυγε λοιπόν από το πρατήριο καυσίμων, χωρίς να πληρώσει τα 20 ευρώ πετρέλαιο που έβαλε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε. Ναι. Μόλις έφυγε λοιπόν, αμέσως ο υπάλληλος του πρατηρίου ειδοποιεί την αστυνομία. Ξεκινάει λοιπόν ο οδηγός να κινείται προς την παλαιά συμμαχική οδό, όπου εκεί τον εντοπίζει το περιπολικό της άμεσης δράσης. Του κάνουν νόημα να σταματήσει, δεν σταματάει στα σήματα των αστυνομικών και ξεκινάει η καταδίωξη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της καταδίωξης, ο 16χρονος, όπως φαίνεται, επιχείρησε να εμβολήσει το περιπολικό που τον καταδίωκε και έτσι οι αστυνομικοί, τουλάχιστον αυτό λένε οι αστυνομικοί, αναγκάστηκαν να ανοίξουν πυρ εναντίον του. Η καταδίωξη λοιπόν σταμάτησε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος έπεσε πάνω σε ένα τοίχο και ο ίδιος ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα. Χρειάστηκε να κάνει ένα πολύωρο χειρουργείο και αυτή τη στιγμή να πούμε ότι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε πολύ κρίσιμη και σοβαρή κατάσταση. Ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες για να δούνε πώς πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Έφυγε χωρίς να πληρώσει τη βενζίνη. Ναι. 16χρονος ήτη χωρίς δίπλωμα. Πετρέλαιο, βενζίνη τι ήταν. Το πετρέλαιο. 16χρονος. 20 ευρώ ήταν, ναι. Χωρίς δίπλωμα λοιπόν οδήγησης, όπως λένε οι αρχές, ο οποίος έκανε το γνωστό σύστημα, δυστυχώς για το νεαρό αυτό παιδάκι, το οποίο τι έκανε, πάτησε γκάζι, άφησε την αντλία ανοιχτή και έφυγε. Δυστυχώς όμως ο υπάλληλος πήρε κατευθείαν το αστυνομικό το τμήμα της Λέας. Το θέμα είναι να έχουμε ένα 16χρονο μια σφαίρα στο κεφάλι για τα 20 ευρώ τη βενζίνη. Αυτό είναι τραγικό. Δεν πυροβολείς. Αυτό είναι τραγικό. Μιλάμε για μια δραματική δεν ξέρουμε βέβαια τι συνέβη έτσι. Για να αναγκαστούν οι άνδρες της ελληνικής νομίας να σηκώσουν το όπλο. Το αστυνομικό δελτίο λέει από το πρωί, Φίλιππε, ότι οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τον... θυμίσαι μου την οδό συμμαχική εισοδού. Στην οδό συμμαχική... Στην παλαιά συμμαχική οδό. Ακριβώς αυτό το δρόμο αναγκάστηκαν πολλά χιλιόμετρα να τον κυνηγήσουν, μέχρι που ο νεαρός σάστησε και του έφυγε το όχημα από τον έλεγχο. Οι αστυνομικοί δεν γνωρίζαν ότι είναι μέσα ένας 16χρονος, δεν μπορούσαν να έχουν οπτική επαφή για να δουν αν είναι κάποιος κακοποιός και βλέπαν έναν οδηγό ο οποίος προσπαθούσε να λοξοδρομήσει πηγαίνοντας αντικανονικά με κίνδυνο να χτυπήσει και άλλους. Έτσι λοιπόν τράβηξε περίστροφο ο ένας εκ των δύο, λέγεται ο συνοδηγός ότι τράβηξε το περίστροφο και έριξε τη σφαίρα. Η σφαίρα ως γνωστόν δυστυχώς δεν κοιτάζει πάντα ακριβώς που θα πάει, ιδίως όταν μιλάμε για δύο οχήματα τα οποία βρίσκονται εν κινήσει. Δυστυχώς η σφαίρα φαίνεται να πέρασε από το κεφάλι του. Έχουμε τη σύλληψη του ενός, έχουμε τη σύλληψη του ενός από τους δύο αστυνομικούς, ο οποίος αυτή τη στιγμή κρατείται με εντολή εισαγγελέα και είναι ο αστυνομικός ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τον 16χρονο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Να πούμε ότι υπάρχουν και φυσικά και είναι και λογικό έντονες αντιδράσεις από την οικογένεια του 16χρονου,
που λένε ότι δεν έπρεπε να φτάσουν σε αυτό το σημείο και να τραβήξουν πιστόλι και να πυροβολήσουν το 16χρονο για τα 20 ευρώ της βενζίνης. Θα μπορούσαν κάλλιστα να τον ψάξουν εφόσον είχαν και τον αριθμό της πινακίδας και να πάνε σπίτι να τον συλλάβουν. Αυτό λένε οι δικοί του άνθρωποι. Μάλιστα. Έχουμε και τους συγγενείς. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ. Το παιδί μας λένε ότι του βγάλανε τη σφαίρα από το κεφάλι, αλλά είναι του πουθάνω, κρέμει τη ζωή του σε μια κλωστή. Αλλά δεν ξέρω τώρα οι γιατροί άμα δεν θέλουν να μας το πούνε. Μπορεί και να είναι και νεκρό το παιδί απάνω, δεν ξέρουμε. Τι έγινε, εσείς τι μάθατε ότι έγινε? Το παιδί τίποτα, πήγε να βάλει βυζίνα, τίποτα δεν έκανε το παιδί. Τίποτα. Και το παιδί μέχρι η ώρα, 2,5 ώρα. Μία ώρα του κυνηγούσαν 4 ώρα. Ψέματα! Έχουμε αποδεκτικά στο κινητό το παιδί μέχρι 2,5 ώρα πίνει με τους φίλους του. Ήταν παρέα το παιδί. Και πήγε να βάλει βυζίνα γιατί έβαζε τραγούδια από τα Max. Στα Max έχει τραγούδια. Είναι καταδίωξη. Λένε ότι δεν πλήρωσε το βενζινάδι. Και αν δεν πλήρωσε, τι έγινε, πρέπει να το σκοτώσει. Πες ότι δεν πλήρωσε, ρε κορίτσι μου. Πρέπει να το σκοτώσει. Γίνεται έτσι. Πάρτουν τον αριθμό. Έλα στο σπίτι, το ξέρει που είναι το παιδί. Κάντουν καταγγελία, πάντουν εισαγγελέα που φταίει, εντάξει. Έκανε ένα λάθος, όχι να το σκοτώσουμε. Πολύ μικρό παιδί, έχει και ένα παιδάκι. Ένα μωράκι, 1,5 χρονών. Αυτό που έκαναν είναι απαράδεικτο. Δεν έχετε μάθει ακόμα τι ακριβώς έγινε, σας έχουν πει κάτι? Μόνο στο τσιγκάνος γίνεται αυτό. Το δηλαδή ξέρει τι, ο άλλος ξέρει το γατί και το κάνανε θέμα μεγάλο. Εμάς που σκοτώνουν τα παιδιά δεν είναι θέμα δικά μας. Μάλιστα. Η αγανάκτηση της οικογένειας, ξαναλέμε, για 20 ευρώ... Έχασε τη ζωή του ένα 16χρονο παιδί. Δεν το έχασε. Τι παξίλο, ρε. Τι παξίλο. Τι παξίλο. Τι παξίλο. Καλά, βρε φίλε. Τι είναι καλά, βρε φίλε. Τι έχω σαστήσει πια με το θέμα. Έχω σαστήσει, γιατί το ακούω από το πρωί και έχω τρελαθεί. Τι παξίλο. Δεν το καταλαβαίνεις. Να χτυπήσω 30 ξύλα. Το θέμα είναι σε άσχημη κατάσταση. Να δούμε τι έχει συμβεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πήγε να βγάλει όπλο. Δεν εντοπίστηκε όπλο πάνω. Όχι. Άρα, όχι. Για ποιο λόγο πυροβόλησε ο αστυνομικός, αυτό είναι το ερώτημα. Κινδύνευσε η ζωή του αστυνομικού και έβγαλε όπλο για να προστατευτεί. Όλα αυτά ζητούνται απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να ενημερώσει για το τι ακριβώς έχει γίνει ξεκάθαρα. Ούτε οι ίδιες οι αρχές δεν έχουν ακόμα ξεκάθαρο τοπίο. Τι ακριβώς συνέβη. Τις επόμενες ώρες όμως σίγουρα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, τις επόμενες ώρες. Από ώρα σε ώρα περιμένουμε να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτό που λένε άτυπα τουλάχιστον, γιατί δελτίο τύπου πράγματι δεν έχει βγει ακόμα. Μπορεί και να έχει βγει, δεν μιλάει ξεκάθαρα όμως. Το θέμα είναι εδώ αν υπάρχει κάτι το ξεκάθαρο. Ναι, αν υπάρχει κάτι το ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει. Γίνεται ακόμα η έρευνα. Κάτω από ποιες συνθήκες ο αστυνομικός πυροβόλησε στο κεφάλι τον 16χρονο. Που έφυγε χωρίς να πληρώσει τη βενζίνη, πετρέλαιο, ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για 20 ευρώ. Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Κρίμα. Πάντα κρίμα όταν έχουμε τέτοιες ιστορίες. Βέβαια. Πάμε να δούμε γιατί.